Η φάρσα της ημέρας. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Χαλκιάκης. Μάλιστα. Γεια σας. Τέλειος Λαβουδάρης λέγομαι. Βρήκα το τηλέφωνο σας από τον κύριο τον Τάσο, τον Στιτάκη. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Σας είχε γνωρίσει το ξενοδοχείο όταν δουλεύατε κάποια στιγμή στη Μύκονο. Είχετε δώσει το τηλέφωνο. Ο κύριος Αρτζετάκης έχει ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Δεν ξέρω αν σας λέει τίποτα το όνομα. Γιατί μου είπε και ο άνθρωπος ότι έχει πάρει το κινητό σας, αλλά δεν έχετε πάρα πολύ καιρό να επικοινωνήσετε. Τέλος πάντων, να σας πω, είμαι εκπρόσωπος του κύριου Αρτζετάκη. Μου έδωσε το κινητό σας. Ο κύριος Λαβουδάρης ανοίγει μία. Είναι σχολή, είναι κάποια ιδιωτικά σχολεία. Τάξεων δημοτικού, όχι γυμνάσιο λύκειο, τάξεων δημοτικού. Ανοίγει ένα καινούριο σχολείο στην περιοχή του Ηρακλείου και επειδή και ο ίδιος κατάγεται από τον Άγιο Νικόλαο, αν δεν τον θυμάστε, μου ζήτησε να πάρω γενικά να κάνουμε κάποιες προσλήψεις, αλλά άτομα κυρίως τα οποία να προέρχονται από τον Άγιο, ούτως ώστε να στελεχώσουμε και αυτή τη σχολή, να βάλουμε κόσμο δικό μας με λίγα πράγματα, να μην φέρουμε καθηγητές ούτε από Αθήνα, να μην έχουμε τέτοια, να προσφέρουμε εργασία σε δικά μας παιδιά. Φυσικά η σχολή του κύριου Λαβουδάρη, δεν ξέρω αν γνωρίζετε το όνομα γενικά, είναι τα εκπαιδευτήρια εύχαρης ανάπλασης. Όχι, δεν τα γνωρίζω. Είναι, ναι, λέγεται εύχαρης ανάπλασης, υπάρχει και στα Χανιά και στον Άγιο Νικόλα φυσικά, από εκεί ξεκίνησε. Έχει ανοίξει και ένα τώρα στα βόρεια προάστια των Αθηνών, από εδώ σας παίρνω εγώ τηλέφωνο από τη σχολή, στο Χαλάνδρι. Εύχαρης ανάπλασης, αν το βάλετε στο ίντερνετ μπορείτε να δείτε. Είναι γενικά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, έτσι, τα οποία φτάνουν μέχρι την έκτη δημοτικού. Μάλιστα. Και γενικά στηρίζεται πάνω κυρίως στη διδασκαλία και του χριστιανισμού φυσικά. Έχει δηλαδή μια βάση εκεί. Και επειδή ο κύριος Λαβουδάς μου, εσείς έχετε τελειώσει θεολογία, σωστά? Μάλιστα. Ωραία. Να σας κάνω, σας ενδιαφέρει καταρχάς να εργαστείτε στα εύχαρης ανάπλασης? Στον Άγιο Νικόλα όμως βλέπετε τώρα. Όχι, όχι, εμείς θα ανοίξουμε τώρα, είναι στην περιοχή Γιώφυρο στο Ηράκλειο. Ανοίγει το καινούργιο μας σχολείο. Και είμαστε φυσικά ακόμα στο στάδιο της τελέχωσης, ναι. Το κτίριο είναι έτοιμο δηλαδή, μένουν κάποιες λεπτομέρειες, να έρθουν κάποια αναλώσιμα, κάποιοι υπολογιστές. Πιστεύουμε δηλαδή ότι θέλουμε φυσικά να ανοίξουμε μετά τον Γενάρη, τον Φλεβάρη, τη δεύτερη σεζόν ουσιαστικά, να την αξιοποιήσουμε. Ναι, κατάλαβα. Ναι, κύριε Λαβουδάρη. Συγγνώμη. Μας χρειάζεται. Ναι. Είναι για το Βουκουρέστι, για τη Ρουμανία. Για τη Ρουμανία. Εκεί χρειαζόμαστε κόσμο να πάει. Μάλιστα. Μιλάω τώρα για το Γιώφυρο, για το σχολείο. Κατά στον Γιώφυρο μιλάω. Μην ασχολείστε με την Ελλάδα, κύριε Βουκουρέστι. Θέλω να ασχοληθείτε με τη τηλέφωνα. Μα είναι ο κύριος που πήραμε από τον Άγιο Νικόλαο. Σας παρακαλώ, το κάνετε συνέχεια αυτό και διακόπτετε. Μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ, τους κυρίες. Συγγνώμη κύριε Χαλκιαδάκη, έχω εδώ τον κύριο Λαγουδάρη. Δεν με ακούτε όμως κύριε Λαγουδάρη. Αυτή η σχολή την έφτιαξα με πάρα πολύ κόπο και θα μου τη χαλάσετε. Παρακαλώ. Θέλω να σας πω ότι θέλω να στείλετε τον κόσμο στο Βουκουρέστι. Τι δεν καταλαβαίνετε? Βουκουρέστι. Για το Βουκουρέστι. Τι δεν καταλαβαίνετε? Είναι όμως ο κύριος Χαλκιάκης που είχατε το τηλέφωνο για το Ηράκλειον. Έχει κλείσει όλες οι θέσεις. Ναι, κύριε Χαλκιάκη, με ενημερώνει ο κύριος Λαβουδάρης, τον έχω δίπλα μου. Θέλει να δώσει μια προτεραιότητα σε μια σχολή αντίστοιχη, δηλαδή το εύχαρης ανάπλασης. Απλά έχει διαφορετικό όνομα, γιατί ανοίγουμε και στο Βουκουρέστι ένα αντίστοιχο σχολείο για τον Ελληνισμό που λέγεται Ευχάριστος. Ναι, Αναπλάσεουμ. Είναι στη λατινική φυσικά. Θα σας ενδιέφερε μια τέτοια εργασία να βρεθείτε στο Βουκουρέστι? Φυσικά οι απολαβές είναι πολύ καλύτερες. Δηλαδή, δεν αμφιβάλλω.
Δεν θα σας ενδιαφέρε μια τέτοια τοποθέτηση στη Ρουμανία για τον ελληνισμό. Είναι αρκετά καλό το αντίτιμο, δηλαδή κακώς αναφέρω τα χρήματα, γιατί εμείς πάνω απ' όλα ονομάζουμε φυσικά το λειτουργήμα σαν πρώτη μας προτεραιότητα. Αλλά είναι γύρω στις 3.500 ευρώ οι απολαβές, γιατί φυσικά υπολογίζονται και τα ενίκια είναι φυσικά πληρωμένα και τα βασικά σας έξοδα. Δεν θα σας ενδιαφέρει μια τοποθέτηση τουλάχιστον για το πρώτο εξάμεινο που ουσιαστικά θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα να στελεχώσουμε τη σχολή εκεί. Δηλαδή μιλάμε από Φλεβάρι μέχρι Ιούλιο. Ναι, κατανοώ. Να με επιτρέψει να το σκεφτώ και να σας πάρω πίσω. Να σας ρωτήσω για να συμπληρώσουμε λίγο το βιογραφικό, κάποια στοιχεία τα οποία ο κύριος Λαβουδάρης θεωρεί απαραίτητα. Να σας ρωτήσω. Λοιπόν, εσείς είστε καταρχάς... Είστε παντρεμένος, έχετε οικογένεια, όχι. Ωραία. Έχετε χειροτονηθεί? Όχι. Δεν έχετε χειροτονηθεί, μάλιστα. Ούτε σκοπεύετε να χειροτονηθείτε? Όχι, όχι, όχι. Θα συζητούσατε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επειδή έχουμε πάρα πολλούς καθηγητές οι οποίοι προέρχονται από τον κλήρον. Όχι, και όχι, ιερείς, όχι. Δεν θα σας ενδιέφερε. Ψέλνετε, γιατί έχουμε και πάρα πολλά μαθήματα βυζαντινής μουσικής και ψαλμοδιών. Ψάλτης. Όχι. Δεν είναι ιεροψάλτης ο κύριος. Ναι, κύριε Λαβουδάρη. Ψάλτης, δεν ξέρει τίποτα. Δεν ψέλνετε έτσι, δεν έχετε όχι, κάποια όχι. γνώση ψαλμοδιών. Έχετε προγαμιές σχέσεις? Ναι. Προγαμιές σχέσεις. Έχει. Ναι, ναι. Προγαμιές σχέσεις. Ναι, ναι, ναι. Έχει, εντάξει. Ναι. Σοβαρά το λέτε? Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτά έπρεπε πρώτα να τα ρωτήσετε. Το ρώτησα, κύριε Λαβουδάρη. Τι να το ρωτήσετε? Μετά από 10 λεπτά ρωτήσατε αυτή την ερώτηση. Μπροστά μου είστε. Μα κύριε Λαβουδάρη, αφού δεν το θεωρούμε πια. Τι εννοεί προγαμιές? Έχετε κάποια μόνιμη σχέση, συγγνώμη που επεμβαίνω και στα μάλιστα. προσωπικά σας. Συγγνώμη έχει, για αυτά τα κάποια. Θέματα. Έχει. Είναι μόνιμη σχέση. Μόνιμη σχέση, φυσικά. Θεός να το συγχωρέσει. Σκοπεύετε να έρθετε εις γάμου κοινωνία? Ξέρω εγώ, ως ανούπο. Είναι, το παιδί είναι για σοβαρά, δεν είναι. Είναι σοβαρά. Ναι, είναι για σοβαρά, ναι. Κύριε Λαβουδάρη, τώρα είναι, φυσιολογικά είναι αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη που σας ρωτάω, αλλά είναι. Είναι απτένον έντι που έλεγε και ο Σοφοκλής. Ναι, φυσικά. Απτέντι έντονε ελάν. Πού πιστεύει τον Σοφό, το παραδείγματι. Παραδείγματι χάρη. Σκάρας. Και όπως. Ναι. Τώρα, θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, κύριε Λαβουδάρη? Και να... όπως είχε πει και ο Μολόντο. Ο Μολόντο. Ο Ιταλός. Ναι. Είτε ίδιον άστον παρήνι. Ούγεν το πολύ το να σας ρωτήσω, εσείς πότε αποφοιτήσατε από το... Είστε από το καποδιστριακό έχετε τελειώσει, σωστά, την θεολογία? Μάλιστα. Θυμάστε τον βαθμό του πτυχίου σας? 6.43. 6.43. Λίαν, καλός. Είναι καλός είναι αυτό, όχι Λίαν. Καλός. Καλός. Είναι αυτή του καλό. Τηλεφώνου μου στο σπίτι. Ναι. 6.43. 22.70. Να σας πω. Ναι. Ο κύριος τι ακριβώς θα ήθελε να κάνει? Είναι διδάκτορ θεολογία. Έχετε διδάξει θεολογία μέχρι σήμερα? Όχι. Δεν είναι, δεν έχει υπάρχει. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή εμείς γενικά. Δύο πήραν τέλει. Ναι, όπως. Μισό λεπτό, κύριε Λαβουδά. Έχω και τον διευθυντή του, συγγνώμη. Αντίο πρατών τσιτανώντα. Ουτσινάτουν. Συγγνώμη κύριε, να σας ρωτήσω κύριε Χαλκίδη, εμείς επειδή γενικά κρατάμε ένα προφίλ στις σχολές εύχαρης ανάπλασης, γενικά ως το δυνατόν πιο χριστιανικών και το πιο ορθόδοξων, γενικά αρκετοί καθηγητές μας, αν και δεν είναι ιερείς, φοράνε ράσο πιο πολύ για να περάσουμε και στα νέα παιδιά την εικόνα της Ορθοδοξίας που ενδιαφέρεται την παιδεία και την παροχή ουσιαστικά γνώσεων προς αυτούς, χωρίς να είναι και οι ίδιοι ιερείς. Εσείς θα μπορούσατε να κάνετε κάτι τέτοιο? Το θεωρώ, δηλαδή στη σχολή μας είναι, το θεωρούμε απαραίτητο, δηλαδή να συνδυάσει ο νέος την εμφάνιση του ράσου μαζί με την παροχή γνώσεων. Εσείς θα μπορούσατε να αντιθείτε δηλαδή στο ράσον, το ιερό ράσον και να διδάξετε χωρίς να είστε ιερωμένος? Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό τώρα. Θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας ενώ για να έρθουμε σε κάποια συνεργασία το να διδάσκετε φορώντας το ράσον. Δεν νομίζω, αλλά...
Ναι, δεν είναι προσβλητικό. Είναι ούτως ή άλλως, εμείς θεωρούμε ότι είναι τιμητικό να φορεί κάποιος το ράσον το ιερωμένο. Είστε γενιοφόρος? Όχι. Όχι, δεν είστε γενιοφόρος. Αμπίον κόρδιουμ τσάρτιουμ τάντιουμ. Λέγαν και οι Ρωμαίοι. Ναι. Κοιτάξτε, όπως λέγαν και αρχαίοι Ρωμαίοι και λέει ο κ. Ραβουδάρης, άρτιουμ τσάντιουμ το μελίκουλουμ. Ουτσινάτουμ. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, δηλαδή, η εμφάνιση κάποιου προδιαθέτει την ψυχολογία. Ουτσινάτουμ τάντιουμ. Όχι, είναι εκκλητική, κύριε Λαβουδάρη. Λακράντιουμ προύντιουμ βατικάνου. Προύντιουμ πόρδιουμ. Προύντιουμ. Κύριε Χαλκιαδάκη, θα θέλατε να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το μισθολογικό, για να δούμε ότι ενδιαφέρεστε και ότι είμαστε σύμφωνοι σε κάποιο πρώτο βαθμό τουλάχιστον, πριν κάνουμε κάποιο ραντεβού από κοντά? Θα μου επιτρέψετε να ξαναπάρω αν χρειαστεί. Δεν σας βρίσκω. Έλεγε και ο Χάρι Πότερ. Όρτιουμ λεβιώσουμ. Κύριε Λάκη, θα θέλατε να επικοινωνήσουμε κάποια άλλη στιγμή, μου είπατε, δεν σας άκουσα. Εν πρώτης ενδιαφέρεστε, γιατί θα πρέπει να γράψω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για να προχωρήσουμε. Για το Ηράκλειο όχι. Δεν άκουσα, για το Ηράκλειο. Για το Ηράκλειο όχι. Σας ενδιαφέρει η πρόταση για το Βουκουρέστιουμ? Υπό σκέψη. Μάλιστα, κύριε Λαβουδάρη, μισό λεπτό να μιλήσω και με τον διευθυντή. Κύριε Λαβουδάρη. Μισό λεπτό, είναι στο αποχωρητήριο. Κύριε Χαλκιαδάκη, θα μεταφέρω ότι ενδιαφέρεστε για το θέμα του Βουκουρεστίου. Εκεί οι απολαυές, όπως σας είπα, είναι πολύ καλύτερες. Είναι 3.500 ευρώ ο μισθός ο οποίος προσφέρουμε. Και φυσικά, κύριε Λαβουδάρη, κύριε Λαβουδάρη, ενδιαφέρεται, είναι άμεσα ενδιαφερόμενος για τη θέση στο Βουκουρέστι? Δεν είπα ότι είναι άμεσα. Μην το παραβάσετε. Όχι, είναι άμεση προτεραιότητα δικιά μας γι' αυτό το... Γι' αυτό το... Κούλτιουμ, λάπριουμ, σαρτένιουμ, τσαντρίντιουμ, πράντι, κραντούνια. Θα θέλετε να κάνετε ένα ραντεβού στο Ηράκλειο με τον κύριο Λαβουδάρη για να συζητήσετε? Είναι εντάξει αυτό. Ιστιόντιουμ, λακριέντι, πριτούντια, πράντα, πείτε τον κύριο. Ναι, δεν μεταφράζεται αυτό. Κύριε Χαλκιάκη, είναι και λίγο ο κύριος Λαβουδάρης, είχε ένα πρόσφατο θέμα με την υγεία του. Νούνε στην παρακολουθία. Λατρουν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 ου
Έλα, ρε ζωντά. Καταλαβαίνετε, είναι μια Βαβυλώνα τώρα να στήσεις μια καινούργια σχολή. Ο καθένας μιλάει τη δική του γλώσσα. Κύριε Χαλκάκη, να σας μεταφέρω τις ευχές του κύριου Λαβουδάρη και του Πανός της Σωτηρίας και των δύο δηλαδή, και του Παναγιώτη και της Σωτηρίας, που είναι ένα ζευγάρι κολλητή σας. Οι ιδέα χριστιανοί Πάνος και Σωτηρία μας εκάλεσαν, μας έστειλαν ειδικών email από το MacBook Air 13 του κύριου Πάνου και μας ζητήσαν να σας κάνουμε μια φάρσα. Ο Γρηγόριος Αρναούτογλουμ και ο Γιώργος Λιανός μιλάει λατινικά εδώ και 10 λεπτά. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ο Γρηγόριος Αρναούτογλουμ από το Σφαίρα, από το Σφαίραν 102,2. Μάλιστα. Και ο Γιώργος Λιανός. Και η Ράνια Κωστάκη. Επέσατε θύμα, επέσατε θύμα φάρσας. Από τους δυο σας κολλητούς. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Χαλκεδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά. Γεια. Έφυγε. Έφυγε ο άνθρωπος. Σφαίρα 102,2.